Κοντά μας έχουμε τον Κώστα τον Καραμπά. Κωστάκη, συγγνώμη που μιλάμε στον ελληνικό, γνωριζόμαστε χρόνια. Ναι. Έχεις παίξει αντίπαλο με τον Ηρακλή Ξαχνών σε 2-3 παιχνίδια ή και παραπάνω. Γενικά πολλά. Με την Αρτάκη πέρσι μόνο στον ημιτελικό. Στον ημιτελικό. Φέτος όμως είναι ένα παιχνίδι ιδιαίτερο από τα άλλα. Γιατί είναι? Γιατί θα κριθεί μόνο από τον ένα γύρο πρωταθλητή. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, γιατί η ομάδα του Ηρακλή Ξαχνών είναι ένα βαθμό πίσω από τον πρωτοπόρο. Δεύτερη περίπτωση, γιατί η ομάδα είναι 5 βαθμούς πίσω από την κορφή και 5 βαθμούς κάτω από τη, για να είσαι στην επικίνδυνη ζώνη. Ήθελα να μου πείτε το σχόλιο σας και τις εντυπώσεις που θα έχεις από αυτό το παιχνίδι. Εάν το περιμένεις με λαχτάρα ή όπως όλα τα άλλα τα παιχνίδια. Όπως όλα τα άλλα τα παιχνίδια είναι, γενικά, όσον αφορά το πρωτάθλημα, εντάξει, έχει τις ιδιαιτερότητες του, γιατί είναι ένα, και πέρα από βαθμολογικό, είναι και τοπικό ντέρμπι. Βαθμολογικά έχει αρκετό ενδιαφέρον και για τις δύο τις ομάδες. Εντάξει, όσον αφορά για το 5 βαθμούς από τη ζώνη του υποβιβασμού, δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα κανένα για μας. Εντάξει, τώρα για το κάτι παραπάνω θα δούμε αν καταφέρουμε και κερδίσουμε, γιατί να μην κοιτάμε και εμείς για το κάτι παραπάνω. Εντάξει, γενικά θα είναι ένα παιχνίδι που όλοι θέλουμε και όλοι θέλουν να παίζουν, όλοι περιμένουν να παίζουν, τώρα είναι τα γνωστά. Εμένα η μεγαλύτερη μου χαρά είναι που μέσα στο γήπεδο από τους 20 που θα παίζουν, 22 και όσοι θα είναι τέτοιο, οι περισσότεροι τέλος πάντων, τα παραπάνω από τα 2 τρίτα, θα είναι παιδιά από την Εύβοια. Και στις δύο ομάδες. Μεγαλύτερη χαρά από αυτό δεν υπάρχει. Και υπάρχουν και μεταξύ σας φιλία. Καλά, αυτό δεν το συζητάμε. Αυτό δεν το συζητάμε καν. Αυτό δεν το συζητάμε καν. Σαν φίλοι και σαν συμπαίκτες έχουμε κάνει όλοι παντού ο ένας με τον άλλον. Αλλά και σαν γεγονός αυτή τη στιγμή, το ότι μέσα στους 22 που θα παίζουν και στους 40 που θα είναι στο γήπεδο, λέω πάλι επιβεβαιωμένο, τα 2/3 είναι παιδιά από την Εύβοια. Μεγαλύτερη χαρά από αυτή δεν υπάρχει. Και για μένα κιόλας που όλα αυτά τα χρόνια έχουμε δει διάφορα ρόστερ. Και φάνηκε, και αυτό ήθελα να το πω τέτοιο, το πόσο δυνατό είναι το πρωτάθλημα στην Εύβοια από τις μεταγραφές που κάνανε και οι δύο ομάδες και από την απόδοση και τη βοήθεια που δώσανε και στις δύο ομάδες τα παιδιά που συμμετείχαν. Υπάρχει περίπτωση, εσύ τα ξέρεις πολύ καλά, ότι υπάρχουν ταλέντα. Με τα λεφτά εκεί, ειδικά αν και οι δύο ομάδες, καλές επιλογές. Αυτό είναι το μεγαλύτερο καλό που έκανε αυτό που έχουμε περάσει και στις δύο διοικήσεις και σύμφωνα με τα δεδομένα που είχε η κάθε διοίκηση και με τον προπονητή της δικιάς της ομάδας και μας έκανε και έκανε ένα καλό και σε αυτά τα παιδιά να βοηθήσουν και όχι αναγκαστικά να είναι μικρότεροι. Και υπάρχουν σίγουρα κι άλλοι. Δεν είναι μόνο θέμα ηλικίας. Σίγουρα και σαν ηλικίες μικρότερες υπάρχουν τέτοιο, αλλά και παιδιά μεγαλύτερα που άνετα μπορούν να σταθούν στην κατηγορία. Και είναι αποδεδειγμένο και θα φανεί και την Κυριακή πάλι, γιατί οι περισσότεροι πάλι θα συμμετέχουν. Κύριε Καραμπά, είχατε την Κυριακή, έκανε ντεμπούτο ο Μιτέζας από τα χαμηλά στα ψηλά και με το καλημέρα στη βασική δεκάδα και ήταν παρτενέρση. Ήθελα να το σχολιάσω για αυτό το παιδί. Είναι μέσα σε όλα αυτά που είπα πιο πριν. Άμα έχει την όρεξη και τη διάθεση να συνεχίσει, θα μπορεί και αυτός να προσφέρει για πολλά χρόνια ακόμα και ελπίζω να μην προσφέρει μόνο στις ομάδες αυτές εδώ, να κάνει και κάτι παραπάνω. Μπορεί. Είναι μέσα στο πλαίσιο όλο αυτό που σας είπα, ότι τα παιδιά που ήρθαν και στη δικιά μας ομάδα και στην ομάδα του Ηρακλή, που τη βοηθήσανε άμεσα, έτσι βοηθήσανε και εμάς άμεσα. Αυτό δείχνει και ότι μπορούν, αλλά και ότι το επίπεδο που έχει το ποδόσφαιρο στην Εύβοια, τουλάχιστον στο αγωνιστικό κομμάτι. Να έρθουμε στο παιχνίδι της Αταλάντης, στο σέδρα παιχνίδι, ένα δύσκολο παιχνίδι, και εγώ ήταν για τους βαθμούς η Αταλάντη. Εσείς προηγηθήκατε 1-0, σε ευχαριστήκατε 1-1. Φοβήθηκες εσύ ο Καραμπάς με τόσα χρόνια πείρα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο? Όχι, η εικόνα του παιχνιδιού σου δείχνει δεν φοβήθηκα, γιατί η ομάδα φαινόταν ότι ήταν καλά. Και κάθε λεπτό που πέρναγε φαινόταν ακόμα πιο πολύ. Οπότε δεν υπήρχε κανένας φόβος. Όλη η δουλειά που έχουμε κάνει και με το γυμναστή και με τον προπονητή και με τα χαρακτηριστικά των παιχτών, ήταν σίγουρο ότι περνώντας η ώρα η ομάδα θα ήταν καλύτερη και φαινόταν και στο γήπεδο. Μία ευχή για το κυριακάτικο παιχνίδι μεταξύ Αρτάκης και Ηρακλής Ξαχνών. Τώρα η ευχή είναι να βγούμε καλά και να κερδίσει όποιος είναι και καλύτερος και πιο τυχερός. Αυτά είναι τα γνωστά τώρα, δεν είναι να τα λέμε. Αλλά το κυριότερο είναι να βγούμε καλά. Από τη δικά μου την πλευρά. Γιατί είμαστε όλοι φίλοι. Να νικητής και αυτό να είναι το εγωικό ποδόσφαιρο. Στο παπάλι, αυτό έχει γίνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ.